Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι καταιγιστικές και σήμερα οι εξελίξεις. Πάμε να τις δούμε σε τίτλους. Στον αέρα το αυριανό Eurogroup, όχι από Σόιμπλε στο αίτημα της Αθήνας για παράταση της Δανειακής Σύμβασης. Τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα με Μέρκελ, Ρέντσι, Γιούνκερ. Δούριο ύπος για πρόγραμμα γέφυρα ή πρόταση της Αθήνας, λέει το Βερολίνο. Η απόφαση του Eurogroup θα δείξει ποιος θέλει να βρεθεί λύση και ποιος όχι, απαντά το Μαξίμ. Υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει αύριο μία αμοιβαία επωφελής και λειτουργική μεταβατική συμφωνία. Ή αν υπάρξει άρνηση αυτής της τεράστιας προεργασίας που έχει γίνει, ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του. Μπαράζ καθησυχαστικών δηλώσεων για τις καταθέσεις. Ασφαλής οι τράπεζες, λένε Στουρνάρας Δραγασάκης. Διαψεύδει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα περιορισμού στη γίνηση κεφαλαίων. Με τα ATM τι θα γίνει, κύριε Στουρνάρα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γκρίνια και μουρμούρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για την επιλογή Παυλόπουλου. Ηχηρές απουσίες από την ψηφοφορία και εχμές για τον νέο πρόεδρο. Στο έλεος της κακοκαιρίας, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. 850 τροχέα στην Κωνσταντινούπολη, διαδικτυακή μόδα, γυμνές βουτιές στο χιόνι. Κυρίες και κύριοι, σε Διελκυστίνδα, μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου, εξελίσσεται η διαπραγμάτευση για την επίτευξη συμφωνίας μετά τη βιαστική γερμανική απόρριψη στο ελληνικό αίτημα για επέκταση της Δανειακής Σύμβασης. Το γερμανικό όχι προκάλεσε την αντίδραση όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και αξιωματούχων της Κομισιόν και Ευρωπαϊκών κρατών, που ήδη νωρίτερα αναγνώριζαν στην κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης ένα σημαντικό βήμα για τη θετική έκβαση των συζητήσεων. Το κλίμα βάρινε κι άλλο όταν έγινε γνωστή και η γερμανική παρέμβαση στο Euro Working Group, με την οποία το ελληνικό αίτημα χαρακτηρίζεται ως δούριος ύπος. Λίγη ώρα αργότερα, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση, ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ είχαν μια μακρά τηλεφωνική συνομιλία και δεν σταμάτησαν εκεί οι επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού, καθώς συνομίλησε τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, όπως επίσης και με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Ματέο Ρέντσι. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με τους συναδέλφους. Στην Αθήνα, ο Αντώνης Ατζολέτος και η Λίδα Μπόλα, στις Βρυξέλλες, η Ελένη Βαρβιτσιώτη, στη Βόνη, ο Κώστας Σημεωνίδης. Και να ξεκινήσουμε, Αντώνη, από σένα, να δούμε τι πληροφορίες έχουμε πρώτα απ' όλα για αυτή την μακρά συνομιλία που είχαν νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας και η Άγγελα Μέρκελ. Τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν, ΣΥΑ, κυρίες και κύριοι, περίπου 50 λεπτών του Πρωθυπουργού με την Άγγελα Μέρκελ. Μαζί με τις όποιες μεταφράσεις υπήρχαν, λένε από το Μέγαρο Μαξίμου πως έγινε σε επικοδομητικό κλίμα. Η συνομιλία έγινε νωρίς το απόγευμα. Από ό,τι μαθαίνουμε, υπήρχε μια συνεννόηση πρώτα των διπλωματικών ακολουθιών. Μετά κλείστηκε ένα ραντεβού τηλεφωνικό από την ελληνική πλευρά. Από το Μέγαρο Μαξίμου τονίζουν πως οι δύο ηγέτες στάθηκαν στο γεγονός ότι πρέπει να βρεθεί μια αμοιβαία και επωφελής λύση για το θέμα της Ελλάδας αλλά και της Ευρωζώνης. Βεβαίως, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία, όπως είπες και εσύ, έγινε στον απόϊχο μιας ελληνογερμανικής διαμάχης, η οποία είχε ξεκινήσει με αφορμή το Euro Working Group και το γεγονός ότι η γερμανική πλευρά δεν έκανε δεκτό το ελληνικό αίτημα. Πρέπει να σου πω ότι η ελληνική πλευρά κάνει λόγο για ένα επικίνδυνο πολιτικό παιχνίδι από την πλευρά της Γερμανίας. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές αυτό που τόνιζαν είναι πως ουσιαστικά προσπάθησαν σήμερα να προκαταβάλουν το αυριανό Eurogroup, ότι θα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Και γιατί το λένε αυτό? Το λένε αυτό από το Μέγαρο Μαξίμου ΣΥΑ γιατί υπενθυμίζουν πως σήμερα στην Ευρώπη υπήρχαν μια σειρά από δηλώσεις οι οποίες, όπως λένε, ήταν σε διαφορετικό κλίμα. Υπήρχε η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών της Ιταλίας, του κ. Παντοάν, που έλεγε ότι η Ιταλία στηρίζει το ελληνικό θέμα. Υπήρχε ο κύριος Γιουκέρ που έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρώτο σημάδι και υπήρχε και ο κύριος Ντάισεμπλου που δεν σχολίασε τη γερμανική απόρριψη και παρέπεψε στην αξιολόγηση των κρατών μελών. Οπότε σε κάθε περίπτωση στην Αθήνα πρέπει να σου πω ότι εξακολουθούν να τονίζουν πως δεν δέχονται τελεσίγραφα. Και πετάνε το γάντι πίσω στο Βερολίνο, Αντώνη. Ακριβώς, και ευελπιστούν την ίδια στιγμή ότι αύριο θα επικρατήσει η κοινή λογική, όπως μας έλεγαν πριν από λίγο κυβερνητικά στελέχη. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ακριβώς αύριο περιμένουν πολλές εξελίξεις, υπήρχε μία μίνι συνεδρίαση του Οικονομικού Επιτελείου εδώ. Ήταν ο κύριος Δραγασάκης, ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Σαθάκης, ο κύριος Σακαλώτος. Τελείωσε πριν από λίγο. Ενώ, όπως ανέφερες και εσύ, το μεσημέρι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού και με τον κύριο Ρέντσι αλλά και με τον κύριο Γιουκέρ.
ακριβώς αυτό το πνεύμα της συνεννόησης και της λύσης η οποία πρέπει να βρεθεί. Η ένταση, η Λίδα, άρχισε να κλιμακώνεται από τη στιγμή που έγινε γνωστό το γερμανικό όχι και κορυφώθηκε όταν διέρευσαν και μάλιστα από την ελληνική πλευρά έχει και αυτό τη σημασία του. Τα όσα παρουσίασαν στη συνεδρίαση του Euro Working Group οι άνθρωποι του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Η Γερμανία εμφανίστηκε σε αυτή τη συνεδρίαση εμφανίστηκε σε πιο σκληρή γραμμή και από αυτή που διατυπώθηκε από τον εκπρόσωπο του κυρίου Σόιμπλε. Και αυτό επεσήμανε και η ελληνική πλευρά, αντιστρέφοντας και το χαρακτηρισμό του Δούριου Ήπου. Έβαλε φωτιά η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών στο Euro Working Group. Και πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά από αυτά που είπε. Ξεκίνησε λοιπόν την τοποθέτησή του εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, λέγοντας ότι η ελληνική επιστολή δεν περιέχει σαφείς δεσμεύσεις, προαναγγέλει πάγωμα των ελληνικών μέτρων και δεν αποσαφηνίζει πώς η Ελλάδα θα πληρώσει τις υποχρεώσεις τις επόμενες εβδομάδες. Γι' αυτό δεν είναι στην ίδια γραμμή με τη θέση του Eurogroup. Μάλλον αντιπροσωπεύει έναν Δούριο Ήπο με στόχο να δημιουργήσει μία γέφυρα για τη χρηματοδότηση και να βάλει τέλος στο τρέχον πρόγραμμα. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν έχει νόημα να αρχίσει η συγγραφή απόφασης του Eurogroup της Παρασκευής. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση και συνέχιζε βέβαια λέγοντας καταρχάς ότι πρέπει οι τρεις θεσμοί της Ευρώπης να εξετάσουν την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και αμέσως μετά σημείωνε. Χρειαζόμαστε μία ξεκάθαρη και πιστική δέσμευση από την Ελλάδα που θα μπορούσε να περιέχει τρεις σύντομες προτάσεις. Και εκεί αρχίζει ουσιαστικά η υπαγόρευση. Είναι μέσα σε εισαγωγικά και λέει: ετοίμαστε την παράταση του τρέχοντος προγράμματος, κάνοντας χρήση της ευελιξίας που δίνει. Θα συμφωνήσουμε με τους θεσμούς οποιαδήποτε αλλαγή στα μέτρα που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο. Και στόχος μας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος. Ακόμη καλεί την Αθήνα ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών να επιβεβαιώσει δημόσια ότι θα απέχει από οποιαδήποτε μονομερή μέτρα, λέγοντας μάλιστα ότι αυτό περιλαμβάνει και τις αγορές στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που πρόκειται να έρθουν στο Κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα και ζητά πίσω τα 10,9 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, λέγοντας ότι δεν τα χρειάζεται η Ελλάδα, αφού πλέον έχουν κριθεί, έχουν περάσει τα στρες τεστ οι τράπεζες. Το Μέγαρο Μαξίμου αντέδρασε λέγοντας ότι Δούριος Ήπος ουσιαστικά είναι η στάση αυτή του Βερολίνου, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά με αυτή την τοποθέτηση έκλεινε και τη δυνατότητα συμφωνίας στο αυριανό Eurogroup. Ναι, και για να καταλαβαίνουμε και την αλληλουχία των γεγονότων, ήταν όταν έγινε γνωστή αυτή η παρέμβαση από γερμανικής πλευράς στο Euro Working Group, όταν η ελληνική πλευρά ζήτησε να έχει και αυτή τη συνομιλία ο Αλέξης Τσίπρας με την Άγγελα Μέρκελ. Φαινόταν λοιπόν ότι πάμε προς μια σοβαρή εμπλοκή, αντί να πάμε σε μια λύση αύριο στο Eurogroup. Τώρα, Κώστα Σημεωνίδη, τι λένε στο Βερολίνο, πώς αιτιολογείται αυτό το ξερό όχι που ακούσαμε το μεσημέρι, το οποίο υπόθηκε ενώ συζητούσαν ή μάλλον πριν αρχίσουν να συζητάνε οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, το Euro Working Group, και εδώ που τα λέμε πριν καλά-καλά δοθεί στη δημοσιότητα και το ελληνικό αίτημα. Σε κυρίες και κύριοι, το Βερολίνο εκτιμά ότι στην παρούσα φάση, στην παρούσα του μορφή, το ελληνικό αίτημα είναι ανεπαρκές. Αυτό υπογραμμίζει και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας και Αντικαγκελάριο Ζίγμαρ Γκάμπριελ σε συνέντευξή του προς την αυριανή Bild. Ο ίδιος ωστόσο και σαφείς αποστάσεις από το όχι Σόιπλε, τόνισε νωρίτερα ότι η ελληνική επιστολή, την οποία χαρακτήρισε πρώτο μεγάλο βήμα εκ μέρους της Αθήνας, θα πρέπει να αξιοποιηθεί αύριο ως βάση διαπραγμάτευσης. Εμφανώς δυσαρεστημένος, θα πρέπει να πούμε σία, μετά την εσπευσμένη απόρριψη του ελληνικού αιτήματος από τον κύριο Σόιπλε, ο Γκάμπριελ εκτίμησε ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα συνομιλιών και να μην αποκλείεται εκ των προτέρων και δημοσίως η πρόταση. Σε αυτό το πνεύμα θα κινηθεί αύριο, όπως εκτιμούν αναλυτές, και η διαπραγματευτική γραμμή του Βερολίνου. Παρά το όχι δηλαδή που ακούσαμε το μεσημέρι, ο κύριος Σόιμπλε μεταβαίνει αύριο στις Βρυξέλλες για να ακούσει τις διευκρινήσεις του κυρίου Βαρουφάκη, όπως λένε, δεδομένου ότι μιλάμε για ένα σχετικά μικρό κείμενο, το οποίο φυσικά και χρήζει διευκρινήσεων και να συζητήσει επ' αυτού. Άλλωστε, αφήνουν δηλαδή κάποιες χαραμάδες συνεννόησης αύριο στο Eurogroup.
Βεβαίως, όπως λένε, αν το όχι του κυρίου Σόιμπλε ήταν κατηγορηματικό και αμετάκλητο, δεν θα υπήρχε και λόγος να γίνει το αυριανό Eurogroup. Όπως εκτιμάται, λοιπόν, δεν πάει αύριο στις Βρυξέλλες ο κύριος Σόιμπλε απλώς για να το επαναλάβει, για να επαναλάβει το όχι μπροστά στις κάμερες και να θεωρηθεί συνυπεύθυνος για ένα νέο ναυάγιο, γνωρίζοντας, ίσως και πολύ καλύτερα από άλλους, ότι η αντίδραση των αγορών θα μπορούσε να είναι αυτή τη φορά αμήλικτη. Ναι, τώρα, Ελένη, στις Βρυξέλλες τι λένε, και να σημειώσουμε ότι το γερμανικό όχι ήρθε λίγο αφότου η Κομισιόν, δια του εκπροσώπου της, χαιρέτιζε κατ' ουσίαν την κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης, δηλαδή την αντιλαμβανόταν ως ένα πρώτο σημαντικό βήμα για να ξεκινήσουν και να τελειώσουν αίσια οι συζητήσεις αύριο. Έτσι, Σία. Όμως η πλειοψηφία των κρατών μελών, όπως μάθαμε από Ευρωπαίο αξιωματούχο που έχει γνώση του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Euro Working Group, μας είπε ότι η πλειοψηφία θεώρησε το γράμμα του κ. Βαρουφάκη δεν ήταν ικανοποιητικό, καθώς άφηνε πολλά ερωτηματικά και ήταν ασαφές σε σημαντικά σημεία. Αυτή τη στιγμή ακόμα συνεδριάζει το Euro Working Group με σκοπό να προετοιμάσει την αυριανή έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Και αυτό προσπαθούν βασικά να κάνουν, Σία, είναι να γράψουν τη βάση μια κοινή δήλωση που θα ικανοποιεί και τα 19 κράτη-μέλη, δηλαδή και την Ελλάδα μέσα, και θα αποσαφήνιζε και τα ερωτηματικά που έχει προκαλέσει το ελληνικό αίτημα για επέκταση. Οι Γερμανοί δεν είναι οι μόνοι οι οποίοι θέλουν να αποσαφηνίσουν ορισμένα σημεία. Τα βασικά σημεία που είναι ανοιχτά είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις για το κλείσιμο της αξιολόγησης, ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις, ότι όσες μεταρρυθμίσεις δεν καταφέρει να κάνει η Ελλάδα, θα τις έχει για την επόμενη συμφωνία, αλλά και τι σημαίνει κλείσιμο αξιολόγησης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό τώρα σε όλους ότι η ελληνική πλευρά δύσκολα θα μπορέσει να καταθέσει άλλο αίτημα για επέκταση. Οπότε αυτό που επεξεργάζονται αυτή τη στιγμή είναι αν μπορούν να κάνουν αυτές τις διευκρινήσεις, να τις περιλάβουν στην δήλωση του Eurogroup που θα δεσμεύει και την Ελλάδα. Οπότε να είναι μια έμεση δέσμευση. Να γίνει λοιπόν η εξειδίκευση των γκρίζων σημείων, όπως θα αντιλαμβάνονται οι εταίροι μας αυτού του αιτήματος, στην αυριανή σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών. Λοιπόν, τώρα, Λίδα, ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο υπάρχει και αυτή η ενόχληση από την ελληνική πλευρά είναι το γεγονός ότι αυτό το αίτημα δεν γράφτηκε μόνο από ελληνικά χέρια. Και τι εννοούμε, πως αυτές οι διατυπώσεις που έγιναν στην επιστολή που εστάλει σήμερα από τον Γιάννη Βαρουφάκη στον Γερούν Ντάισελμπλουμ, κατά πληροφορίες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, ήταν το προϊόν πολλών επαφών και πολλών ζυμώσεων που έγιναν στο παρασκήνιο. Μιλούν ακόμη και για ολονύκτιες διαβουλεύσεις οι πληροφορίες, ΣΥΑ. Μια ανοιχτή γραμμή μεταξύ Αθήνας και Βρυξελών, τόσο με την Κομισιόν όσο και με τον επικεφαλής του Eurogroup. Αυτό λένε από ελληνικής πλευράς. Δεν είναι ένα ελληνικό κείμενο, είναι το προϊόν μιας διαβούλευσης. Και η αλήθεια είναι ότι αν το προσέξει κανείς, θα δει ότι από την ελληνική κυβέρνηση έχουν γίνει βήματα προσέγγισης, ούτως ώστε να είναι πιο κοντά σε αυτό που θα ήθελαν να δουν οι εταίροι, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και θεμάτων και θέσεων που έχει κυβέρνηση. Και μπορούμε νομίζω να τα δούμε κάποια από αυτά. Για παράδειγμα, έως τώρα ακούγαμε την κυβέρνηση να απορρίπτει συνολικά το μνημόνιο και προφορικά μόνο να λέει ότι ένα μέρος του το δέχεται, για παράδειγμα, σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Τώρα γίνεται αναφορά σε ευελιξία του τρέχοντος προγράμματος. Ένα δεύτερο σημείο. Έως τώρα η ελληνική πλευρά μιλούσε για πρωτογενές πλεόνασμα το πολύ 1,5%, maximum όπως έλεγε. Τώρα γίνεται μια αναφορά στον στόχο ενός κατάλληλου πρωτογενού πλεονάσματος, χωρίς αυτό να διευκρινίζεται. Τρίτο σημείο. Έως τώρα γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα μιλούσε για κούρεμα ή για τρόπους απομείωσης του χρέους. Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στον στόχο της Ελλάδας για βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και απλά γίνεται αναφορά στην απόφαση του Eurogroup του 2012 ότι το θέμα αυτό κάποια στιγμή θα το δουν και θα εκμεταλλευτούν τα εργαλεία που υπάρχουν. Ένα ακόμη σημείο. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι η Αθήνα απορρίπτει τον έλεγχο από την Τρόικα. Παρόλα αυτά, στο κείμενο γίνεται αναφορά σε έλεγχο από τους τρεις θεσμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως γίνεται επίσης αναφορά σε ολοκλήρωση με αξιολόγηση του προγράμματος σε 6 μήνες. Και επίσης για τη χρηματοδότηση των νέων μέτρων, μια αναφορά που μέχρι τώρα δεν υπήρχε, ουσιαστικά κάτι που παραπέμπει σε ισοδύναμα μέτρα. Μάλιστα. Και Αντώνη, είναι προφανές ότι υπάρχουν σημαντικές υπερβάσεις από την ελληνική πλευρά σε αυτό το κείμενο. Η ελληνική πλευρά, που από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν αποκλεί αλλαγές σε αυτή την πρόταση που καταθέτει. Επαναλαμβάνουν ωστόσο από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές.
Ναι, σαφώς υπάρχουν υπερβάσεις. Αυτό είναι ξεκάθαρο, γιατί σε κάθε περίπτωση τονίζουν ότι εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θέλουν να βρεθούν, να βρεθεί μια λύση. Και αυτό είναι αυτό το οποίο επιζητούσαν όλο το τελευταίο διάστημα, τονίζουν κυβερνητικοί παράγοντες. Αλλά υπήρχε πάντα ένα κόλλημα από την άλλη πλευρά. Ιδίως από τη γερμανική πλευρά, στην οποία έχουν σταθεί και στάθηκαν ιδιαιτέρως σήμερα, καθώς βλέπουν ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα μέτωπο κατά της Ελλάδας στη στιγμή που υπήρχαν άλλες δυνάμεις οι οποίες έλεγαν ότι υπάρχουν κάποια θετικά βήματα. Και τα θετικά βήματα φάνηκαν στο σημερινό κείμενο, όπως λένε κυβερνητικοί παράγοντες, με την Ελλάδα να βάζει κάποιο νερό στο κρασί της, όμως παρόλα αυτά αυτό να μην ακούγεται στο Βερολίνο. Ακριβώς, και γι' αυτό ήταν σε δραματικούς τόνους, θα έλεγα, η δήλωση που έκανε μετά τη συνάντησή του με τον Γιάννη Στουρνάρα ο κύριος Δραγασάκης, όταν έλεγε πως όποιος διεμβολήσει αυτή την προσπάθεια θα αναλάβει και την ευθύνη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σας, και πάμε εδώ, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με το χρονικό του σημερινού θρίλερ. Μετά από ολονύχτιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα με τους Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και Γερούν Ντάισελμπλουμ, η ελληνική πλευρά υπέβαλε προς τις Βρυξέλλες τη συμβιβαστική της πρόταση. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ γνωστοποίησε ότι έλαβε το ελληνικό αίτημα και συγκάλεσε αμέσως το Eurogroup για το απόγευμα της Παρασκευής, και ενώ το Euroworking Group της Πέμπτης θα προετοίμαζε τη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών, κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού κειμένου. Λίγο αργότερα, οι Βρυξέλλες χαιρέτιζαν την ελληνική πρωτοβουλία ως καλή βάση για ενδεχόμενη συμφωνία, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απέφυγε να πάρει θέση, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα εσωτερική ευρωπαϊκή υπόθεση. President Juncker. Ο κύριος Γιούνκερ βλέπει σε αυτή την επιστολή μια θετική ένδειξη που κατά την εκτίμησή του θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ένα λογικό συμβιβασμό προς όφελος της οικονομικής σταθερότητας της Ευρωζώνης ως σύνολο. Την απόλυτη στήριξή της εξέφρασε η Ιταλία, παρότι ο Ιταλός Υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι δεν θα μεταβεί τελικά στις Βρυξέλλες λόγω ταυτόχρονης σύγκλησης Υπουργικού Συμβουλίου της Ιταλικής Κυβέρνησης. Το ελληνικό αίτημα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί η χώρα πρέπει να βγει από την μακροχρόνια περίοδο κρίσης. Η Ιταλία στηρίζει το ελληνικό αίτημα. Πριν καν όμως αρχίσει το Euroworking Group, το Βερολίνο απέρριψε μέσω γραπτής ανακοίνωσης κατηγορηματικά την ελληνική πρόταση, αφήνοντας σαφείς αιχμές για επιχείρηση παραπλάνησης των εταίρων από την πλευρά της Αθήνας. Το γράμμα από την Αθήνα δεν αποτελεί πρόταση για ουσιαστική λύση. Στην πραγματικότητα, αποβλέπει σε μια χρηματοδότηση γέφυρα χωρίς να εκπληρώνει τους όρους του προγράμματος. Το κείμενο δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που συμφωνήθηκαν τη Δευτέρα στο Eurogroup. Πολύ πιο σκληρός ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο. Θα ήταν απίθανο να εξηγήσω στο κοινό ότι η φτωχή Σλοβακία θα πρέπει να αποζημιώσει την Ελλάδα. Να εξηγήσω ότι πρέπει να δώσουμε λεφτά στους Έλληνες για τους μισθούς και τις συντάξεις τους. Αδύνατον, αδύνατον. Η σπουδή των Γερμανών να καταδικάσουν την ελληνική πρωτοβουλία πριν καν εκείνη αξιολογηθεί από τα θεσμικά όργανα ενόχλησαν τις Βρυξέλλες, που ζήτησαν μέσω κύκλων να μην υπάρξει βιασύνη. Το μπαλάκι στο Wolfgang Schäuble πέταξε το Μέγαρο Μαξίμου. Το αυριανό Eurogroup έχει μόνο δύο επιλογές. Να αποδεχτεί ή να απορρίψει το ελληνικό αίτημα. Εδώ θα φανεί ποιος θέλει να βρεθεί λύση και ποιος όχι. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρξει άρνηση αυτής της τεράστιας προεργασίας που έχει γίνει, ο καθένας αναλάβει την ευθύνη του. Η Αθήνα επιχείρησε να υπερκεράσει τον σκόπελο της φραστικής διατύπωσης, ζητώντας εξάμηνη παράταση της κύριας σύμβασης χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης, με το Μαξίμου να διαμηνύει ότι ζητά παράταση της δανειακής σύμβασης και όχι του μνημονίου. The Greek letter asks for the... Η ελληνική επιστολή ζητά την εξάμηνη παράταση κύριας σύμβασης χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης, που είναι ο νομικός όρος για την κατανοητή περιγραφή του τρέχοντος προγράμματος. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωνε στο γερμανικό περιοδικό Stern ότι το μνημόνιο πέθανε. Για μας, το παλιό πρόγραμμα λιτότητας είναι νεκρό. Δεν θέλουμε νέα δάνεια βοήθειας. Θέλουμε χρόνο ώστε να μπορούμε να προωθήσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα γέφυρα. Θέλω μια λύση win-win, η οποία θα είναι προς όφελος και των δύο πλευρών. Θέλω να σώσω τους Έλληνες από μια τραγωδία και να αποτρέψω το διχασμό στην Ευρώπη. Όπως επισημαίνουν πολλοί αναλυτές αλλά και τα ξένα μέσα, η ελληνική επιστολή περιέχει πολλές συμβιβαστικές προτάσεις σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα με τους δανειστές. Υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει αύριο μια αμοιβαία εποφελής και λειτουργική μεταβατική συμφωνία. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι το αποτέλεσμα του αυριανού Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει ότι θα κάνει βέλτιστη χρήση της ευελιξίας του τρέχοντος προγράμματος, φράση που είχε απορρίψει στο προηγούμενο Eurogroup. Δηλώνει ότι θα διατηρήσει κατάλληλα πρωτογενή πλεονάσματα, δείχνοντας διαλλακτική ως προς τον αρχικό στόχο του 1,5% και εγγυάται την χρηματοδότηση των οποιονδήποτε νέων μέτρων.
Συμφωνεί με έλεγχο από τους τρεις θεσμούς και κάνει γενική αναφορά σε μέτρα για το χρέος, εγκαταλείποντας τη ρητορική του κουρέματος. Ταυτόχρονα όμως αναφέρει ότι οι τεχνικές συμφωνίες που έγιναν με την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν πλέον ακυρωθεί και δηλώνει ότι στον καθορισμό των όρων της νέας συμφωνίας θα έχει λόγο και εκείνη με την υποβολή προτάσεων. Η Γερμανία πάντως είχε προειδεάσει ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω από τις θέσεις της, με την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε να εκπέμπουν το ίδιο μήνυμα μέσω διαφορετικής ρητορικής. Όταν οι χώρες έχουν δυσκολίες, στεκόμαστε αλληλέγγυοι απέναντί τους. Αλλά είναι αλήθεια πως η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος. Η αλληλεγγύη και οι προσπάθειες αυτών των κρατών είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πολεμήσουμε για αυτό που είναι επιγόντως αναγκαίο, αλλά τα περιθώρια ελιγμών είναι περιορισμένα και δεν είναι μόνο ένα κράτος μέλος, αλλά όλοι μαζί. Είμαστε εδώ για να αποφύγουμε οποιοδήποτε ατύχημα, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Τόσο ο Γιάννης Τουρνάρας όσο και ο κύριος Δραγασάκης εμφανίστηκαν καθησυχαστικοί ως προς την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών λίγες ώρες μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει μόνο κατά 3,3 δισεκατομμύρια την παροχή ρευστότητας μέσω του ELA. Απολύτως καθησυχαστικοί για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος της χώρας εμφανίστηκαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετά την έκτακτη συνάντηση που είχαν το απόγευμα. Συμφωνήσαμε και εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να διασφαλιστεί και να ενισχυθεί, θα έλεγα, η σταθερότητα του, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα μας. Ειδικά σε ερώτηση αν ανησυχεί για κάποιο ατύχημα, ο Γιάννης Τουρνάρας απάντησε. Είμαστε εδώ ακριβώς για να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Με τα ATM τι θα γίνει, κύριε Στουρνάρα, τώρα πριν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο κόσμος ανησυχεί και με τις εκροές χρημάτων, κύριε διοικητά. Είμαστε υπό απόλυτο έλεγχο. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αντίδραση του ελληνικού λαού και των καταθετών, συγκρινόμενη μάλιστα με απαράδεκτες κινδυνολογικές αναφορές που γίνονται δυστυχώς και σε ελληνικά, αλλά κυρίως σε ξένα μέσα ενημέρωσης, είναι ψύχρεμοι και αξιοθαύμαστοι. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν στον απόϊχο δημοσιεύματος της Frankfurter Allgemeine Zeitung, το οποίο υποστήριζε ότι στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είχε συζητηθεί η πιθανότητα να επιβληθεί στη χώρα μας περιορισμός της κινήσης κεφαλαίων. Κάτι που διέψευσε άμεσα το περιβάλλον του Μάριο Ντράγκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει κάνει καμία συζήτηση για επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στην Ελλάδα. Χθες πάντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπεζίτες άναψαν και επίσημα το πράσινο φως προκειμένου οι ελληνικές τράπεζες να μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα η οποία εκτός από την αρχική έγκριση των 65 δις θα είναι τελικά προσαυξημένη κατά 3,3 δις αν και το βασικό αίτημα Στουρνάρα ήταν για επιπρόσθετη ρευστότητα 10 δισεκατομμυρίων. Η απόφαση ελήφθη εν μέσω έντονων διαφωνιών και χαρακτηρίστηκε ως πίεση προς το Eurogroup προκειμένου να λύσει το ταχύτερο δυνατόν το θέμα της Ελλάδας. Καλησπέριζω τώρα τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, Μπάμπη. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μέσω ενός πολύ πολύ σκληρού πόκερ αυτή τη στιγμή. Λίγο πριν εκτονωθούν ή δεν εκτονωθούν τα πράγματα αύριο στο Eurogroup. Αλλά να ξεκινήσουμε από τις τράπεζες, από το ρεπορτάζ που μόλις είδαμε, να καθησυχαστούμε από τις καθησυχαστικές δηλώσεις. Απολύτως. Κάθε βράδυ λέμε την ίδια πάντοτε ιστορία. Δεν φαίνεται να πείθουμε βεβαίως τους πάντες, διότι και σήμερα συνέχισαν πάρα πολλοί άνθρωποι να σηκώνουν τα χρήματά τους, δημιουργώντας αυτό το κενό που πρέπει να καλυφθεί με τα χρήματα του ELA. Πάντως, και από το ότι η τράπεζα έδωσε τελικώς μικρότερο μέγεθος αυτά, δείχνει ότι η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα νομίζαμε. Θέλω να σας πω κάτι πάντως, έτσι, για να πούμε και κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Ακόμη και αν επιβληθούν capital controls, δηλαδή έλεγχοι, τα λεφτά δεν θα χαθούν. Δεν είμαστε Κύπρος, δεν έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Ενδεχομένως, αν ο πανικός πάρει διαστάσεις μεγάλες, θα χρειαστεί απλώς να μπουν περιορισμοί στο τι μπορείς να πάρεις κάθε μέρα. Καλά, το λες σαν να είναι κάτι ευχάριστο αυτό. Προφανώς και. Θα σου πω κάτι. Καλά θα ήταν να το αποφύγουμε. Ναι, αυτό. Αλλά το χειρότερο θα ήταν ο πανικός. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που έχουμε ανοιχτές τράπεζες και που όσα βγαίνουν μπαίνουν και άρα κρατιέται η σταθερότητα, από εκεί και πέρα το θέμα είναι πολιτικό, όπως θα έλεγε και κάποιο μέλος της κυβέρνησης. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση αύριο. Για πάμε στο θέμα αυτό, φαντάζομαι που θες και εσύ, αύριο να βρει μια λύση. Δεν ναι, υπάρχει άλλο τρόπος. Αλλά καθώς φαίνεται, δεν είναι μόνο στο χέρι της ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση έκανε σήμερα ένα βήμα, που αξιολογήθηκε ως πολύ σημαντικό από σχεδόν όλους, εκτός από τους Γερμανούς. Ναι. Γιατί λοιπόν τόση σκληρότητα από την πλευρά του Βερολίνου, ή είναι και αυτό ένα κομμάτι της στρατηγικής? Υποθέτω ότι ο κ. Βαρουφάκης πήγε να βρει την απάντηση στο ερώτημά σου, βλέποντας ένα από τα
πιο όμορφα έργα του θεάτρου του παραλόγου, του Μπέκετ, και γι' αυτό πήγε χθες το βράδυ στο θέατρο. Αλλά η απάντηση δεν υπάρχει. Παρά μόνο στην εμπειρία. Δηλαδή, ο Σόιμπλε συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλους τους υπουργούς των οικονομικών όλων των προηγουμένων κυβερνήσεων. Ποτέ δεν συμφώνησε στο παρά 10. Πάντοτε περίμενε το και 5 για να συμφωνήσει και ήταν ο τελευταίος που θα υποχωρούσε σε κάποια κοινή θέση. Άρα η Ελλάδα που πάει σε ένα νέο μεταβατικό δάνειο με ένα μικρό μνημόνιο από ό,τι φαίνεται, έπρεπε αυτό το πράγμα να το έχει πει κατά τη γνώμη μου από την αρχή. Δηλαδή η επιστολή που έφυγε σήμερα μπορούσε να έχει φύγει με μεγαλύτερη ηρεμία, λιγότερες δηλώσεις, λιγότερες κόντρες στον διεθνή τύπο και στα φόρα όλα που συναντήθηκαν οι δύο άνδρες, αλλά και γενικότερα να έχει πάει πολύ νωρίτερα. Ναι, αλλά είναι μια επιστολή στην οποία καταλήγει η ελληνική κυβέρνηση μετά από σειρά σκληρών διαπραγματεύσεων. Ίσως αν αυτή η επιστολή είχε φύγει πριν λίγο καιρό, όπως λες, να μην είχε αυτή τη διάσταση, αυτή την παρουσία, αυτό το περιεχόμενο. Ναι. Θα με συγχωρέσει που δεν καταλαβαίνω πώς οι σκληρές διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ένα κείμενο το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα, επιμένω, να έχει πάει από την πρώτη στιγμή, να μην έχει υποστεί η οικονομία τη βλάβη που έχει υποστεί όλο αυτό το διάστημα και που δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος καλό, όλα το καλά, είναι αν που θα έλεγε ένα άλλο βρεθεί θεατρικό ενός πιο παραδοσιακού συγγραφέα. Είναι αν μπορεί να βρεθεί μία λύση με βάση της συζήτησης αυτή την επιστολή που, όπως είπαμε και στο ρεπορτάζ, δεν ήταν ελληνικό απολύτως προϊόν, ήταν ένα προϊόν συζητήσεων, διαπραγματεύσεων. Σωστό. Είπε χθες ο Βαρουφάκη στη Βουλή μετά την ψηφοφορία για τον Πρόεδρο ότι φτάνουμε σιγά σιγά σε μία λύση, μέρα στη μέρα, ώρα στην ώρα, email στο email. Δεν το είπε τυχαία προφανώς. Όχι προφανώς. Άρα, τι λέμε? Οι Ευρωπαίοι λένε ναι στις αλλαγές που ζητεί η Ελλάδα, ναι στην προσαρμογή στο αίτημα που εξέφρασε το εκλογικό σώμα, κυρίως τα ζητήματα τα ανθρωπιστικά. Ζητούν όμως να μην υπάρξει επιστροφή στα παλιά. Άρα, και αυτό είναι δύσκολο να το δει ο κ. Βαρουφάκης προς το χειριστή, δεν θέλουν να ξυλωθεί το pullover με το οποίο ντύθηκε η ελληνική οικονομία αυτές τις δύσκολες μέρες του μνημονιακού χειμώνα. Θέλουν αυτό να παραμείνει. Ποιο ακριβώς, με ποιο τρόπο, δεν ξέρω. Είναι δύσκολο. Εγώ νομίζω ότι η μεγάλη δυσκολία βρίσκεται πρώτα απ' όλα στο ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει την κίνηση, να πάει σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με το μνημόνιο που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή. Προέβλεπε, ξέρεις, εκείνο, ειδική διάταξη για το πώς, αν χρειαστεί, θα υπάρξει επέκταση, τροποποίηση, περισσότερα χρήματα. Και το δεύτερο και το πιο δύσκολο, που δεν είμαι βέβαιος ότι αύριο θα μπορέσει να τελειώσει, είναι ότι όλοι ζητούν από την Ελλάδα να, σε μια δύσκολη συμφωνία, να φέρει τα δικά της νούμερα και τα δικά της μέτρα. Από ό,τι γνωρίζω, μέτρα και νούμερα η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη προτείνει. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα είναι δύσκολο αύριο να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Θα μας πούνε οι εταίροι, ποιο κομμάτι του μνημονίου δέχεστε συγκεκριμένα. Ποιο κομμάτι του μνημονίου δεν δέχεστε συγκεκριμένα. Τι θα βάλετε στη θέση όσων δεν δέχεστε? Επομένως, η συζήτηση θα χρειαστεί να συνεχιστεί. Άρα, αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι ότι αύριο θα υπάρξει ένα πλαίσιο, επιτέλους όπως είπες και εσύ, ένα πλαίσιο συνεννόησης, συζήτησης, ευρωπαϊκό όπως από την αρχή ευχότανε η Αθήνα να υπάρξει, και ότι πάνω σε αυτό θα μπορέσουμε να χτίσουμε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Θα είναι ανέκδοτο, θα είναι η πρώτη φορά που μια αριστερή κυβέρνηση θα χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με αντιδραστικές κυβερνήσεις όπως αυτή του κ. Σόιμπλε. Εσάβριο λοιπόν τα σπουδαία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το θρίλερ καταγράφεται από το πρωί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πάμε να δούμε με ποιο τρόπο. Για άλλη μια φορά, διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το BBC World καλύπτουν τη διελκυστίνδα για το ελληνικό χρέος. Φαίνεται ότι οι Έλληνες δίστασαν πρώτοι. Καθώς, όπως ακούσατε, η Αθήνα ζήτησε επίσημα επέκταση της τρέχουσας δανειακής σύμβασης, θυμηθείτε, αυτής που συνδέεται με όλα τα μέτρα λιτότητας. Ίσως σημαίνει ότι η Ελλάδα πρόσφερε μείζονες παραχωρήσεις για να αποφύγει την έλλειψη ρευστότητας και να υπερκεράσει τις μεγάλες αντιδράσεις, κυρίως των Γερμανών. Για τη βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διακινδυνεύει συντρίπτωση. Τυπική πολιτική ζημιά, εάν η Ελλάδα εξαναγκαστεί σε χρεοκοπία. Εάν η Ελλάδα κήρυτε στάση πληρωμών, ο γερμανικός λαός θα ανακάλυπτε πάραυτα ότι ένα μεγάλο ποσό που διοχετεύτηκε εν αγνία του και χωρίς ψηφοφορία στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο έχει εξαφανιστεί. Την ώρα που ο ανταποκριτής του BBC στην Αθήνα εξηγεί πως η αίτηση για επέκταση του δανείου δεν περιέχει τον όρο μνημόνιο που παραπέμπει στα μέτρα λιτότητας, αλλά όπως λέει και η νέα πρόταση περιέχει επίσης όρους. Στη βρετανική εφημερίδα Financial Times, με κοινό του
τους άρθρο 18 κορυφαίοι οικονομολόγοι, νομπελίστες και πανεπιστημιακοί από όλο τον κόσμο ζητούν πραγματισμό στις διαπραγματεύσεις και επίτευξη συμφωνίας με την Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζεται τώρα η Ελλάδα οικονομική ανάγκαμψη με στήριξη από τη σημαντική χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων, θέσπιση μέγιστου πλεονάσματος στο 1,5% του ΑΕΠ, με κάποια χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των χρεών της, συσχετισμό της εξυπηρέτησης του χρέους με κάποια ουσιώδη ανάπτυξη και με δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν πάταξη της διαφθοράς και αποδυνάμωση των οικονομικών δυνάμεων των ολιγαρχών. Το γερμανικό κανάλι NTV με τίτλο «Αντίστροφη μέτρηση στο ελληνικό πόκερ» μεταδίδει ότι η Αθήνα θέλει να ζητήσει περαιτέρω βοήθεια. Αλλά στο επιχειρηματικό δελτίο του αμερικανικού καναλιού CNN επισημαίνεται. Η Γερμανία απέρριψε την αίτηση της Ελλάδας για 6 μήνες οικονομικής βοήθειας πριν καν συζητηθεί. Ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών λέει ότι η πρόταση της Αθήνας δεν προσφέρει ουσιαστική λύση, καθώς ζητάει περισσότερα χρήματα χωρίς προαπαιτούμενα. Η πιο αδιάλακτη στάση του Βερολίνου μεταφέρεται στη μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα Bild. Η Γερμανία λέει όχι. Οι Έλληνες ριζοσπάστες ζητούν νέα χρηματική βοήθεια, αλλά δεν θέλουν να κάνουν οικονομία. Στη Βρετανία, το δίκτυο Sky News αναφέρει ως κορυφαία είδηση. Η ενάντια στην λιτότητα κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε εξάμηνη παράταση των δανείων. Η χώρα έχει λίγες εβδομάδες πριν στερέψει από χρήματα. Υπέβαλαν το αίτημα σήμερα το πρωί και το Eurogroup το εξετάζει. Αρχικά η Ευρωομάδα είπε ότι θα γίνει τηλεδιάσκεψη για το θέμα, αλλά φαίνεται ότι άρεσε η πρόταση, γιατί η τηλεδιάσκεψη αναβαθμίζεται σε διαζώση συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών στις 3 το μεσημέρι ώρα Βρυξελών. Το πρακτορείο Bloomberg διαπιστώνει: Ελλάδα και Ευρώπη σε πόλεμο για το τίποτα και προειδοποιεί. Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμφωνήσει με την Ελλάδα να δεχτεί. Τι να κάνει παραχωρήσεις αντί να ζητά μια χωρίς όρους παράδοση, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά της. Δεν υπάρχει ανάγκη το αδιέξοδο να καταλήξει σε καταστροφή. Εάν αυτό συμβεί, η Γερμανία και οι υποστηρικτές της θα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από την Ελλάδα. Στην Ιταλία, η κρατική τηλεόραση αναφέρει ότι μετά από πολλές φήμες ήρθε η επίσημη επιβεβαίωση πως η Ελλάδα ζητεί παράταση του δανειακού προγράμματος που έλυγε το Φεβρουάριο. Η εφημερίδα Il Sole 24 Ore με τίτλο «Το άλμα στο σκοτάδι μιας εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη» αποφαίνεται. Αλήθεια, η Ελλάδα είναι ένα κράτος που περισσεύει? Όχι, και όχι μόνο για το γεωστρατηγικό και πολιτιστικό της βάρος. Αλλά ο Τσίπρας δεν μπορεί να αυταπατάται ότι θα κερδίσει πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα για να διαλύσει το σύστημα Ευρώπη. Θα μπορούσε να ελπίζει σε περιορισμένες παραχωρήσεις μόνο διαπραγματευόμενος με πολύ και εγγυόμενος την αξιοπιστία των υποχρεώσεών του. Μόνο έτσι θα αποφύγει η Ευρώπη να αρχίσει να σκέπτεται το άλμα στο σκοτάδι του Brexit και το να ανακαλύψει ιδίης εξόδης, εάν κάτι τέτοιο θα ήταν τραγωδία μόνο ελληνική ή συλλογική. Και στην Ισπανική κρατική τηλεόραση, το ελληνικό αίτημα γίνεται πρώτο θέμα. Η Ελλάδα υπέβαλε επίσημα στις Βρυξέλλες επιστολή ζητώντας επέκταση της πίστωσης. Η Κομισιόν, αξιολογώντας το βήμα της ελληνικής κυβέρνησης, πιστεύει ότι αποτελεί θετική ένδειξη που ανοίγει το δρόμο σε μια λογική, όπως λέει, λύση. Για την εφημερίδα El País, η Ελλάδα κάνει ορισμένους συμβασμούς μπροστά στις ισχυρές διεθνείς πιέσεις. Μένει παρά η ίστατη πράξη σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Στις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε πώς από τα ελληνικά όχι θα παραμείνουν και πόσο θα πρέπει να εξηγηθούν οι λεπτομέρειες των υποσχόμενων μεταρρυθμίσεων για να εξασφαλιστεί το ναι από την Ευρώπη. Να καλησπερίσω εδώ τον Παύλο Τσίμα. Καλησπέρα, εσύ. Βλέπεις, δεν κάνουν άλλη δουλειά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχουν στραμμένο το φακό στην Αθήνα. Μέρες τώρα. Σήμερα ειδικά είχαμε την τιμητική μας με το παραπάνω, νομίζω. Ήμασταν και ένα αντικείμενο ενός σχηματισμού αισιοδοξίας απεσιοδοξίας. Ακριβώς. Και πολύ Brexit στο τηλεοπτικό μενού των συναδέλφων εκτός Ελλάδος. Και όπως θα δούμε, το BBC βρήκε και έναν εφάνταστο τρόπο να το παρουσιάσει με γεύση γύρου. Greek exit. A possible Greek exit. Greek were to exit and for that Greek exit from the Eurozone. So something of a Greek chorus has built up about a Greek exit from the Euro. In fact, they've even minted a word for it. The Grexit. But if Greece really does decide to leave the Euro, how will it do it? It's a pretty harsh economic climate out there. To understand this, let's think of a more familiar kind of Greek exit. Let's do it with the help of one of the Mediterranean's finest exports, the kebab. Think of it this way. Imagine this kebab is the Greek national economy. People are constantly shaving off what they need from it to buy food, set up mortgages, or broker international loans. It must never stop turning, or it will be spoilt.
So how do you switch currency without losing momentum? Once it is decided that Greece is leaving the euro, the first step would be to close the banks. Then they'd need to crank out a new currency. We'd probably see the return of the drachma. Let's go back to the kebab to understand what other safeguards would have to be put in place during this delicate period. Imagine the rice inside this kebab is the euro. I need to swap it for this other rice, the drachma. It's a delicate operation, so I'm going to deploy these dolmades. They represent capital controls, which ban people from moving their money. The dolmades wrap up the rice so that no one can take it out the country while I'm switching currency. The dolmades can now be safely removed. Now, when a new currency is ready, it would probably be introduced as equal to the euro. But then it would be allowed to trade freely and would almost certainly fall sharply against the euro. This would be a testing time when many Greeks would feel like they were being squeezed even further. But as it falls, Greece's products would seem cheaper compared to other countries, allowing the country to stabilize and restore its true standing in the world economy again. Then again, if Greece does become the first country to leave the euro, this might encourage other countries to follow the same path, meaning the whole euro currency project could be skewered. So it might be that everyone ends up coming a cropper. Less. Ιδιαίτερος φάνταστο. Εδώ έρχεται και η συζήτηση ναι. ανάμεσα στους κινδύνους και την κινδυνολογία. Ναι, αλλά έτσι. Αν ήμασταν Κινέζοι, Φιλανδοί, μπορεί να το διασκεδάζαμε κιόλας. Αλλά εμείς το νιώθουμε σαν με την αίσθηση ενός κινδύνου όλα αυτά να γίνουν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Γιατί αν κάτι το παραλές και το παρα. Κάτι που έχουμε ξαναζήσει. Ναι, το έχουμε ξαναζήσει. Ναι. Είναι ο ορισμός της αυτοεκπληρούμενης προφητείας και πρέπει να έχει σημασία πάντως για το πώς βλέπουν τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ ή απ' έξω. Τώρα, γιατί τόση ακαμψία από το Βερολίνο, Παύλο? Κοίταξε εσύ, η πρώτη αίσθηση όταν δόθηκε στη δημοσιότητα η επιστολή Βαρουφάκη προς τον Ντάισενμπλουμ και η αποδοχή της από τον Ντάισενμπλουμ και η σύγκληση του Eurozone, ήταν μια ξαφνική αίσθηση εφορίας. Ναι. Δηλαδή, Και τα δημοσιευμένα αλλά και τα δημοσίευτα, γιατί μίλησα με τουλάχιστον 4 συναδέλφους από μεγάλα μέσα που παρακολουθούν το παιχνίδι στις Βρυξέλλες. Είχαν όλη την ίδια αίσθηση ότι επιτέλους άνοιξε ο δρόμος. Δηλαδή, όλοι εκτιμούσαν ότι η κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν περισσότερο από ό,τι περίμεναν. Ότι η κυβέρνηση έκανε μερικές παραχωρήσεις, οι οποίες είναι και πολιτικά δηλητηριώδεις. Ανέλαβε ρίσκα πολιτικά στο εσωτερικό της χώρας για να κάνει μια κίνηση που να επιτρέψει στον δρόμο να ανοίξει. Ήταν μια γενναία κίνηση, εν πάση περιπτώσει. Με πολλά ρίσκα εσωτερικά εξωτερικά. Έρχεται από το Βερολίνο ο κεραυνός του κυρίου Σόιμπλε που κόβει τη συζήτηση και όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Και έχει γίνει με ένα άκομψο τρόπο. Πάρα γιατί πολύ άκομψο. Δεν έχουν θα κάνει συνεδριάσει στο Eurowalking Group. Οι δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε τις τελευταίες μέρες είναι όλες άκομψες. Και είναι ασυνήθιστο για έναν πολιτικό του δικού του μεγέθους και της δικής του ιστορίας. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που προκλήθηκε και ένας εκνευρισμός στις Βρυξέλλες. Ναι. Διότι το κείμενο το οποίο απέρριπτε ως αβάσιμο ο κύριος Σόιμπλε ήξερε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ένα κείμενο που έγραψε χθες το βράδυ ο κύριος Βαρουφάκης γυρνώντας με τη σύζυγό του από το θέατρο. Είναι ένα κείμενο το οποίο πάει και έρχεται στις Βρυξέλλες, συζητιέται και ζυγίζεται λέξη-λέξη και όταν εστάλει είχε προεξοφληθεί ότι οι Βρυξέλλες θα το δεχτούν. Γιατί το είχαν ήδη προσυμφωνήσει. Άρα ο κύριος Σόιμπλε δεν απέρριψε ένα κείμενο της Αθήνας, απέρριψε ένα κείμενο προσυνεννοημένο ανάμεσα στην Αθήνα και τις Βρυξέλλες. Και εδώ γεννιέται μια απορία. Τι είναι αυτό? Μήπως είναι ότι ο κύριος Σόιμπλε στην πραγματικότητα δεν θέλει συμφωνία? Θέλει να σπρώξει τα πράγματα στα άκρα? Και σε αυτή και την περίπτωση αυτό, θα δούμε εάν έχει και την κυρία Μέρκελ μαζί του και την υπόλοιπη από το Ευρώπη. Μέγαρο Μαξίμου ακριβώς. Στη Γερμανία. Ή υπάρχει το δεύτερο σενάριο, το θα έλεγα καλύτερο σενάριο, ότι ο κύριος Σόιμπλε δεν θέλει να μποϊκοτάρει, να τεινάξει στον αέρα μια συμφωνία. Θέλει απλώς, επειδή δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές, θέλει να εξασφαλίσει, να πιέσει μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της αυριανής συνεδρίασης, για να πάρει συγκεκριμένες δεσμεύσεις στα σημεία που θεωρεί ότι η επιστολή Βαρουφάκη έχει αφηρημένες διατυπώσεις. Δηλαδή θέλει να δέσει τα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης, ώστε μέχρι το τέλος Ιουνίου που θα ισχύει η ετούμενη παράταση, τα περιθώρια κινήσεων της ελληνικής κυβέρνησης να είναι σχεδόν μηδενικά. Ένα σκληρό διαπραγματευτικό παιχνίδι. Εάν είναι το δεύτερο,
τότε έχουμε μια ελπίδα στην αυριανή συζήτηση και ανάλογα με τους σχετισμούς που θα διαμορφωθούν να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ή, εν πάση περιπτώσει, να προετοιμαστεί μια συμφωνία που θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα. Εάν είναι το πρώτο, αν ο κύριος Σόιμπλε στην πραγματικότητα θέλει να τεινάξει στον αέρα τις πιθανότητες μιας συμφωνίας, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Mm-hmm. Και ως τέτοια χαρακτηρίστηκε και από έτσι το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι κι αλλιώς, γιατί και το δεύτερο να είναι υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος. Λέμε, ας πούμε ότι κρατάμε το δεύτερο σενάριο, αυτό της σκληρής διαπραγματευτικής τακτικής, ανελαίτης διαπραγματευτικής τακτικής. Από την άλλη, το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, Παύλο, σκληρή διαπραγμάτευση, σκληρή τακτική, ακολουθεί και η Αθήνα. Υπό την έννοια ότι παίζει κάποια χαρτιά που δεν έχουμε ξαναδεί να παίζονται. Όπως για παράδειγμα, να δίνει στη δημοσιότητα όλα όσα γίνονται και όλα όσα γράφονται. Ναι. Ξαναλέω ότι το κείμενο της εισήγησης, της γερμανικής εισήγησης στο Euro Working Group που χαρακτηρίζει την ελληνική επιστολή, Δούριο, ΥΠΟ κτλ., δόθηκε στη δημοσιότητα, διέρευσε στη δημοσιότητα από την ελληνική πλευρά. Όντως. Κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει όχι απλώς δεν το έχουμε ξανακάνει εμείς, αλλά δεν έχει ξανασυμβεί στην Ευρώπη. Κάνουμε μία διαπραγμάτευση με όρους συγκρουσιακούς και μάλιστα με όρους δημόσια σύγκρουσης. Σε καλό να μας βγει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεσαι ότι εμείς είμαστε στην αδύναμη θέση. Στην εξαιρετικά αδύναμη θέση. Άρα ο αδύνατος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όσα όπλα έχει και ένα από τα όπλα που έχει είναι, πώς να πω, να παίξει το blame game. Να πει ότι εάν η Ελλάδα χαθεί, αν το χειρότερο σενάριο πραγματοποιηθεί, δεν φταίγαμε εμείς. Γιατί εμείς κάναμε όλες τις υποχωρήσεις που μπορούσαμε να κάνουμε. Απλώς, ξαναλέω, κάνουμε το σταυρό μας να μην εκπληρωθεί το χειρότερο σενάριο, γιατί τότε για την ιστορία, για τον ιστορικό του μέλλοντος, θα έχει μια σημασία το ποιος φταίει. Για εμάς που θα το ζήσουμε, θα έχει πολύ μικρή σημασία το ποιος φταίει. Σημασία θα έχει το τι θα ζήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Τώρα, η απόφαση της κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι, να ζητήσει παράταση της Δανειακής Σύμβασης προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά ζήτησε την επέκταση του μνημονίου. Η κυβέρνηση αποκρούει τις επιθέσεις και διαμηνύει ότι δεν θα υποκύψει στις σιρήνες της λιτότητας, ενώ βρήκε και ένα νέο πολέμιο σήμερα στο πρόσωπο του Νικολά Σαρκοζή. Λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό Stern, διαμηνύει για πολλωστή φορά ότι η κυβέρνηση δεν θα υιοθετήσει πολιτικές λιτότητας, παρά την πίεση που αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Γιάννης Βαρουφάκης στις Βρυξέλλες. Κανείς δεν μπορεί να μας διατάξει να συνεχίσουμε από εκεί όπου σταμάτησε η κυβέρνηση Σαμαρά, σαν να μην έγιναν ποτέ εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει ποσοστό αποδοχής 80%. Η απογοήτευση θα οδηγούσε τους ανθρώπους στα χέρια της φασιστικής Χρυσής Αυγής. Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσαν οι ισχυρισμοί του Νικολά Σαρκοζή, ο οποίος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση αποτελεί σύμπραξη της άκρας αριστεράς με την άκρα δεξιά. Il n'y a aucune chance qu'il réussisse. Mais regardez où se trouve la Grèce aujourd'hui, obligée de tendre la main parce qu'un premier ministre qui a fait campagne en disant n'importe quoi conduit son pays au bord de la faillite. Η απόφαση της κυβέρνησης να ζητήσει παράταση της Δανειακής Σύμβασης προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ουσιαστικά ζήτησε την επέκταση του μνημονίου. Ζήτησε την επέκταση της κύρια σύμβασης που ρητά περιλαμβάνει και το μνημόνιο. Όμως η διαπραγμάτευση, επί της ουσίας, η σύγχυση και η αβεβαιότητα παραμένουν στο ακέραιο. Και αυτή βλάπτει και τη διαπραγματευτική μας θέση και την οικονομία. Ελπίζουμε στο αυριανό Eurogroup να τερματιστεί και η σύγχυση και η αβεβαιότητα και να υπάρξει συμφωνία. Εάν καταλήξουμε σε αποτυχία, εμείς σε καμία περίπτωση δεν υπογράφουμε μνημόνιο και δεν υπογράφουμε συνέχιση αυτής της πολιτικής. Αυτό μπορώ δηλαδή να σας πω. Συμφωνία με μέτρα δεν υπογράφεται με τίποτα. Συμφωνία με μέτρα τα οποία έχουν αυτόν τον χαρακτήρα, αυτόν τον χαρακτήρα λιτότητας, επιπλέον περικοπών και κινούνται στην αντίθετη απολύτως κατεύθυνση από το δικό μας πρόγραμμα, δεν πρόκειται να υπογράψουμε. Αύριο στο Eurogroup πρέπει να βρεθεί λύση. Το παιχνίδι των λέξεων πρέπει να σταματήσει. Η οικονομία υποφέρει και η κοινωνία δεν μπορεί να ζει άλλο με το μαρτύριο της σταγόνας. Αυτό που αναζητάμε είναι μια νέα συμφωνία χωρίς τους στραγγαλιστικούς όρους της λιτότητας. Εμείς είχαμε στόχο την άμεση έξοδο από το μνημόνιο και την μετάβαση στην προληπτική πιστωτική γραμμή. Ενώ τώρα η κυβέρνηση ζητάει νέο πρόγραμμα, δηλαδή Μνημόνιο 3. Η αντιπαράθεση για το αίτημα παράτασης της Δανειακής Σύμβασης επεκτάθηκε και στο Twitter, μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών πως η σύγκληση απόψεων με τους Ευρωπαίους επιτυγχάνεται σταδιακά. Την αρχή έκανε ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Μουρούτης. Η συμφωνία σμιλεύεται email-email. Μια χώρα δεν κυβερνείται μέσω email.
Βρες το λάθος. Άμεση ήταν η απάντηση του Γιάννη Βαρουφάκη. Μια τίμια και σκληρή διαπραγμάτευση. Από αυτές που δεν έκανε καμία άλλη κυβέρνηση. Έτσι χτίζεται. Μέσω διαλόγου. Ο κύριος Μουρούτης συνέχισε με δύο tweets ακόμα, με αποδέκτες πάντα τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών. Ενώ στη συζήτηση παρενέβη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλάτε για τη διαπραγμάτευση που σας έδωσε το δικαίωμα να επικαλείστε πλέον τα επιτεύγματά της, φαντάζομαι. Πάντως σας εύχομαι καλή επιτυχία για το καλό της πατρίδας. Υπουργέ, άσε τις μεγαλοστομίες για τη σκληρή διαπραγμάτευση και βάλει υπογραφή στο πρόγραμμα. Ο εκβιασμός που πήγε να ασκηθεί στη νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές δεν έχει πιάσει. Σε αυτή την συζήτηση δεν επιδιώκουμε την ρήξη. Θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες ώρες στο Eurogroup. Πιστεύω και είμαι βέβαιος ότι η Ελλάδα ενωμένη με ένα νέο πλέον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με πολιτικές δυνάμεις που έχουν αντιληφθεί ότι δεν μπορεί πλέον να αντιπολιτεύονται σε μια εθνική προσπάθεια, θα πετύχουμε το λογικό. Η επιστολή Βαρουφάκη και το αίτημα για παράταση της Δανειακής Σύμβασης ανοίγουν το δρόμο για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής και της αυστηρής υποπτίας στη βάση ενός αντιλαϊκού προγράμματος μνημονίου. Καλησπέριζω τώρα τον Τάκη Χατζή. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς σου φαίνεται αυτή η συνεχιζόμενη κομματική αντιπαράθεση ενώ συζητάμε τα όσα συζητάμε και ενώ έχει αγριέψει έτσι όπως έχει αγριέψει το παιχνίδι. Και με ένα Σόιμπλε απέναντι, ο οποίος δεν ξέρει τι θα κάνει αύριο, έτσι, γιατί μπορεί και προσωπικά να βάλει το θέμα και να επιτεθεί στην Ελλάδα. Πάντως, σε πρώτη ανάγνωση, αυτή η ελληνική προσπάθεια, το ελληνικό αυτοκείμενο, είναι διπλωματικά άψογο, θα έλεγα. Και θα μπορούσε να γίνει και ως πολιτική δήλωση από όλες τις πλευρές. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντιληφθεί το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα ότι οι εκλογές τελείωσαν. Δεν υπάρχει προεκλογικός αγώνας. Υπάρχει μια κυβέρνηση συγκεκριμένη, την οποία ψήφισε ο ελληνικός λαός, μια συγκυβέρνηση μάλλον. Και πρέπει όλοι να συνταχθούν στην γραμμή αυτή, ούτως ώστε να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα και επιτέλους να υπογραφεί μια συμφωνία για το καλύτερο. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί καταρχάς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε αυτή τη σκληρή γραμμή που είχε προεκλογικά. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε. Είχαν και αυτοί περάσει δύσκολες ώρες με τον Σόιμπλε και τους υπόλοιπους. Ωστόσο, όμως, τώρα πρέπει να δείξει και η παράταξη συγκεκριμένη, που είναι και κατεξοχήν φιλοευρωπαϊκή παράταξη, ότι ταυτίζεται με την κυβέρνηση ενώ σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύω ότι ο κύριος το να προσπαθούν να δικαιωθούν πολιτικά. Είναι θεμητό. Ωστόσο, ας υπογραφεί συμφωνία. Δείχνουν τις τελευταίες ώρες να απολαμβάνουν, ας πούμε, μία πιθανή ενδεχόμενη ταπείνωση του αντιπάλου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλω να το φανταστώ καν ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ σαν Έλληνας πολίτης, δεν θέλω να το φανταστώ καν ότι υπάρχει πολιτικός άνθρωπος, πολιτικός άνδρας, γυναίκα πολιτικός στη χώρα που απολαμβάνει την αποτυχία της κυβέρνησης σε περίπτωση δηλαδή που δεν υπάρχει μία συμφωνία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που προέχει τώρα είναι και ο κύριος Σαμαράς να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Δεν χρειάζεται τώρα να μου τρέψει την έκφραση, του κρατάει μούτρα. Δεν υπάρχουν αυτά. Τώρα τελειώσαν οι εκλογές. Πόσες πιθανότητες δίνεις αυτό? Κοίταξε, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς το σκεφτεί σοβαρά. Και βεβαίως, σαν υπεύθυνος και όριμος πολιτικός, θα επισκεφθεί τον Πρωθυπουργό προκειμένου να συζητήσουν το θέμα. Ο κύριος Σαμαράς, μην ξεχνά ασία, ότι έχει την εμπειρία των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας έχει πάει με μια άλλη δυναμική. Οφείλει ο κύριος Σαμαράς λοιπόν και να ενημερώσει και να ενημερωθεί. Δεν έχουν περιθώρια, δεν υπάρχει πολυτέλεια της αντιπαλότητας και της αντιπαράθεσης αυτή την ώρα. Αυτή την εμπειρία των διαπραγματεύσεων είδαμε τον κύριο Βενιζέλο να τη μοιράζεται χθες με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν μ' άρεσε η δήλωσή του μετά όμως. Δηλαδή η δήλωση ήταν μιζέρια. Δεν πρέπει να αποπνέουν μιζέρια. Και θέλω να κλείσω αυτό που με ρώτησες ως εξής. Θα τελειώσει η διαπραγμάτευση. Θα πάμε για υπογραφή ή τέλος πάντων θα γίνει ό,τι γίνει. Ευχόμαστε όλοι να πάμε για υπογραφή, έτσι φαίνεται. Μετά βγες και πες τις απόψεις σου. Ότι εμείς είχαμε κάνει αυτά, εσείς υπογράψατε αυτά, να συγκριθούμε, να εξηγήσουμε στον ελληνικό λαό. Τώρα σιωπή και να συμπαραταχθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Τάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Τώρα πάμε στο Πειραιά, στην τελετή για την υποδοχή πλοίων του 18ου στόλου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που έχει καταπλέψει το λιμάνι και συμμετέχει σε διεθνείς επιχειρήσεις κατά της πειρατείας. Εδώ στο παρόν ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Υποφάντης είναι εκεί. Νίκο.
Βρήκε χρόνο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας, καλό απόγευμα, και ήρθε εδώ, επισκέφθηκε τη 18η μοίρα του κινέζικου στόλου και μάλιστα τους ευχήθηκε στα κινέζικα πρόοδο και ευημερίας, καθώς είναι η πρώτη μέρα του χρόνου για το κινέζικο έθνος, για τον κινέζικο λαό. Μάλιστα καταχειροκροτήθηκε όταν ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποίησε πολύ καλά κινέζικα. Επίσης είχαμε δύο μηνύματα, Ασία, τα οποία πρέπει να πούμε. Το ένα είναι οικονομικό. Είναι ένα οικονομικό αναφορά του Πρωθυπουργού για την Costco. Αυτό το οποίο επί της ουσίας είπε είναι ότι εμείς ως χώρα αναζητούμε περαιτέρω συνεργασία με τους Κινέζους, ώστε να ανοίξει ο δρόμος του μεταξύ Χερσαίος και ο Θαλάσσιος και η χώρα μας να αποτελέσει το πρώτο βήμα για να περάσουν τα κινέζικα προϊόντα στην Ευρώπη. Και το δεύτερο σημείο το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός ήταν ότι ο ελληνικός λαός δίνει αγώνα για την εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας στη χώρα μας, έτσι όπως έδωσε και ο κινέζικος λαός για την ανεξαρτησία σου τα προηγούμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε, Νίκο. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Πριν από αρκετά χρόνια ο κινέζικος λαός έδωσε έναν αγώνα για την ανεξαρτησία απέναντι στην απεικιοκρατία, και σήμερα ο ελληνικός λαός δίνει έναν αγώνα για την εδραίωση της λαϊκής κυριαρχίας στην πατρίδα μας. Δύο χώρες με αρχαίγονη ιστορία, δύο λαοί με αξιοπρέπεια και αγώνες, δύο χώρες που μπορούν να συνδέσουν τη διαδρομή τους προς όφελος των λαών μας. Στις 13 Μαρτίου, από την καιλική θητεία του Κάρολου Παπούλια, αναλαμβάνει, κυρίες και κύριοι καθήκοντα, ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Ο κύριος Παυλόπουλος συγκινημένος έκανε λόγο χθες για τιμή που μετατρέπεται σε ύψιστο χρέος που υιοθετείται από το Σύνταγμα και τους πολίτες. Ενώ προκαλέσε αίσθηση η προτροπή της Προέδρου της Βουλής να μην διστάσει να ενεργοποιήσει δημοψηφίσματα. Σας ανακοινώνω επίσημα εκ μέρους του Σώματος ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία, με 233 θετικές ψήφους, σας ανέδειξε επόμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Βουλής επισκέπτεται στο γραφείο του τον Προκόπη Παυλόπουλο και του ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η προτροπή της κ. Κωνσταντοπούλου στον νέο πρόεδρο για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων. Και ότι δεν θα διστάσετε να ενεργοποιήσετε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες δημοψηφίσματος ή να αναπέμψετε αντισυνταγματικά νομοθετήματα. Η πρόεδρος της Βουλής συνεχάρει τον Προκόπη Παυλόπουλο για την στάση του ως Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης τον Δεκέμβριο του 2008. Δηλώσατε αμέσως, δημόσια και απερίφραστα, ότι ένα τέτοιο γεγονός είναι ανεπίτρεπτο σε μια δημοκρατία υπό οποιασδήποτε συνθήκες, και αποτελέσατε πηξίδα δημοκρατικής εγρήγορσης για τους πολίτες. Προκόπης Παυλόπουλος. Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέχθηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας με 233 ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Νίκος Αλεβιζάτος. Νίκος Αλεβιζάτος. Ο Νίκος Αλεβιζάτος προτάθηκε από το Ποτάμι και το Πασόκ, έλαβε 30 ψήφους, και οι 32 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Χρυσής Αυγής ψήφισαν παρόν. Μια τιμή όμως που από αυτή τη στιγμή μετατρέπεται σε ένα μέγιστο χρέος. Και το χρέος αυτό οριοθετείται από τη μια πλευρά από το καθήκον του πολίτη και από την άλλη από το ίδιο το Σύνταγμα. Θέλω να ελπίζω ότι ο αγαπητός φίλος και ενόπλη συνάδελφος θα αναδείξει ως ρυθμιστής του πολιτεύματος το πραγματικό νόημα του θεσμού του Προέδρου. Θα είναι εγγυητής της δημοκρατικής ομαλότητας, όχι ως παθητικός θεατής των πολιτικών εξελίξεων. Παρόν. Από την ψηφοφορία δεν έλειψαν οι διαφοροποιήσεις από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας που διαφώνησαν με την υποψηφιότητα Παυλόπουλου και δεν πήγαν στη Βουλή για να ψηφίσουν. Από τον ΣΥΡΙΖΑ, η Ιωάννα Γαϊτάνη, για λόγους συνείδησης και πολιτικής παράδοσης, όπως διευκρίνησε, δεν θα μπορούσε να ψηφίσει την επιλογή του κόμματός της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία δεν εμφανίστηκε στη Βουλή διαφωνώντας πλήρως με την επιλογή Παυλόπουλου. Όπως εξήγησε με ανακοίνωσή του, δεν μπορούσε να ψηφίσει κάποιον που δεν αντιστάθηκε στις σιρήνες του πελατειακού κράτους και χειρίστηκε με ανεπάρκεια μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις σύγχρονης ιστορίας το Δεκέμβριο του 2008. Ως ατόπιμα χαρακτήρισε ο Μανώλης Γλέζος τόσο την επιλογή Παυλόπουλου όσο και τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι ο Παυλόπουλος ήταν ο εμπνευστής του καλπονοθευτικού εκλογικού νόμου με το πριν των 50 εδρών. Παρότι ψήφισε τον Προκόπη Παυλόπουλο, σοβαρές ενστάσεις εξέφρασε και η Ραχίλ Μακρύ, ειδικά για τον τρόπο που αποφασίστηκε η πρόταση της υποψηφιότητάς του. Με έδιωξαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες επειδή έλεγα πως ήταν προσωποπαγές στο κόμμα. Και τώρα βλέπω και εδώ πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Λίγες ώρες αργότερα η κυρία Μακρύ διέψευσε ότι είπε τη συγκεκριμένη φράση, όχι όμως ότι διαφώνησε με την επιλογή του κυρίου Παυλόπουλου. Διαψεύδω το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Η δήλωση αυτή δεν έγινε ποτέ από εμένα. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, ο Δημήτρης Παπαδημούλης απέφυγε να διαψεύσει ότι του είχε προταθεί να πάρει τη θέση του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό επιβεβαιώνει τα σενάρια ότι ο κύριος Αβραμόπουλος στην αρχική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και είχαν γίνει όλες τις συνεννοήσεις. Αλλά την τελευταία στιγμή προτάθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Προκόπης Παυλόπουλος. Εγώ δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Για το αν μου προτάθηκε κάτι, αυτό είναι, δεν θέλω να μιλήσω, ρωτήστε τον Πρωθυπουργό. Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει καθήκοντας 13 Μαρτίου, οπότε λήγει η θητεία του Κάρολου Παπούλια. Κυρίες και κύριοι, με πληροφορούν ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επικοινωνία πριν από λίγο και με τον Γαλλό πρόεδρο, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος μάλιστα κατά τις πληροφορίες μας δεσμεύθηκε ότι θα βοηθήσει την Αθήνα στην προσπάθεια που κάνει και θα μεταφέρει τις απόψεις του αυτές και στο αυριανό τετατέτ που θα έχει με την Άγγελα Μέρκελ στο Παρίσι. Τώρα, ιδιαίτερα δικημένοι δηλώνουν όσοι φορολογούμενοι ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, πως όσοι χρωστούν μπορούν να γλιτώσουν ακόμη και το μισό της οφειλής τους, κάνοντας μάλιστα και διακανονισμό που θα φτάνει σε 100 δόσεις. Η ρύθμιση πάντως δεν πρόκειται να προχωρήσει, αν προηγουμένως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις. Ως έναν έλπιστο δώρο για τους φόρους που είχαν αφήσει απλήρωτους τα τελευταία χρόνια, είδαν πολύ φορολογούμενοι τη νέα ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πιστεύω σαν μέτρο θα βοηθήσει. Λογικά είναι ότι το δίνει σιγά σιγά, τη σημερινή εποχή βοηθάει. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτό το μέτρο. Το θέμα είναι να μπορεί να γίνει ένας διακανονισμός. Άσχετο, πρέπει να βοηθηθεί και ο κόσμος. Αντίθετα, με δυσφορία άκουσαν την αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών Νάντια Βαλαμβάνη, όσοι κατάφεραν με θυσίες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στη δύσκολη τελευταία πενταετία. Ενώ δεν λείπουν και οι φόβοι ότι η νέα ρύθμιση θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις κρατικές της πράξης τους επόμενους μήνες. Θα διεκδικούν παράφορα, γιατί πληρώσανε και τώρα είναι τα κορόιδια αυτοί και εμείς είμαστε έξυπνοι. Οι χαζοί πληρώνουν, οι έξυπνοι δεν πληρώνουν. Αυτό να μας πει η κυβέρνηση. Εμείς που είμαστε τίμιοι και καλά και πληρώνουμε, είμαστε ένα μηπό. Αυτός που πλήρωνε, αν το πάρουμε τη λέξη, κακός που πλήρωνε. Αλλά αφού πλήρωνε, τώρα την πάτησε. Η πιο ευνοϊκή για κάποιους και πιο χαριστική για κάποιους άλλους ρύθμιση των τελευταίων ετών μπορεί να ανακοινώθηκε. Ωστόσο, δύσκολα θα προχωρήσει όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους εταίρους, καθώς η ψήφιση ενός τέτοιου νομοσχεδίου έχει διαμηνηθεί ότι αποτελεί μονομερής ενέργεια. Το να βοηθάς τους ανθρώπους που μπορούν έστω με 20 ευρώ το μήνα να πληρώσουν σημαίνει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να έχουν αντίρρηση. Να δούμε όμως ένα παράδειγμα. Φορολογούμενος άφησε απλήρωτους φόρους εισοδήματος συνολικού ύψους 5.000 ευρώ για τα έτη έως το 2013. Το έχουν επιβληθεί και συνολικές προσαυξήσεις 2.000 ευρώ, δηλαδή η συνολική οφειλή του είναι 7.000 ευρώ. Έχει τρεις επιλογές. Πρώτον, μπορεί να καταβάλει εφάπαξ το 50% της οφειλής, δηλαδή 3.500 ευρώ, και να διαγράψει έτσι το σύνολο της οφειλής. Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο διαγράφεται το σύνολο των προσαυξήσεων που το έχουν επιβληθεί και 1.500 ευρώ από την κύρια οφειλή, δηλαδή τον ίδιο το φόρο. Δεύτερη επιλογή. Μπορεί να καταβάλει εφάπαξ οποιοδήποτε ποσό άνω των 200 ευρώ και να διαγράψει ισόποσο επιπλέον ποσό από την οφειλή. Αν για παράδειγμα καταβάλει 1.000 ευρώ, θα του διαγραφούν και άλλα 1.000. Έτσι, η συνολική οφειλή του μειώνεται στα 5.000 ευρώ. Η οφειλή αυτή μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και ο φορολογούμενος να την εξοφλήσει σε 100 δόσεις των 50 ευρώ. Υπάρχει και τρίτη επιλογή. Όλο το ποσό των 7.000 ευρώ μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει τις 100 δόσεις και να κραποθεί έκπτωση 30% από τις προσαυξήσεις, δηλαδή να γλιτώσει 600 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 6.400 ευρώ μπορεί να εξοφληθεί σε 100 δόσεις των 64 ευρώ η καθεμία, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι. Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στο τέλος Απριλίου για όσους θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό του χρέους, ενώ για τις 100 δόσεις λήγει στο τέλος Μαΐου. Τώρα, η ΣΥΑ, κυρίες και κύριοι, καταδίκασε τις χθεσινές εμπριστικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου κατά μέσων ενημέρωσης. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι ο Υπουργός στράφηκε κατά τρόπο δεοντολογικά παράδεκτο και ασύμβατο με το αξίωμά του κατά του τηλεοπτικού σταθμού Sky και υπογραμμίζει τα εξής. Η ΕΣΥΑ, ως θεσμικός υπέρμαχος της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνίας, ζητεί από τον Υπουργό να ανακαλέσει τη χθεσινή απαράδεκτη δήλωσή του και καλεί τους συναδέλφους του Sky να συνεχίσουν να πράττουν το καθήκον τους, ενημερώνοντας τους πολίτες με πάθος, αντικειμενικότητα και υπευθυνότητα. Όπως έκαναν πάντα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε εδώ για να δούμε σε λίγο εικόνες χάους σε Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία από την κακοκαιρία.
Κυρίες και κύριοι, μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές της Τουρκίας προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χιονοπτώσεις και βολικές θερμοκρασίες στις ανατολικές ΗΠΑ, με τις βουτιές από μπαλκόνια στα χιόνια να γίνονται μόδα. Η Αυστραλία ετοιμάζεται για το πέρασμα δύο ισχυρών κυκλώνων. Εκατοντάδες οδηγοί ακινητοποιήθηκαν για πολλές ώρες στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι συγκοινωνίες παρέλυσαν εξαιτίας της χιονόπτωσης και του παγετού. Ρεπόρτερ της τουρκικής τηλεόρασης αποτύπωσε με γλαφυρό τρόπο το ύψος του χιονιού που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη τα 75 εκατοστά, επίπεδο ρεκόρ της τελευταίας 20ετίας. Σε όλη την Τουρκία σημειώθηκαν πάνω από 850 τροχαία ατυχήματα, ενώ το αεροδρόμιο Ατατούρκ αναγκάστηκε να κλείσει για πολλές ώρες με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των επιβατών. Στην κατάψυξη, οι Ανατολικές Αμερικανικές Πολιτείες. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Στην πολιτεία της Τζόρτζια, χιλιάδες νοικοκυριά παρέμειναν χωρίς ρεύμα για πολλές ώρες εξαιτίας του παγετού. Έκκληση στους κατοίκους να σταματήσει η ανόητη, όπως την χαρακτήρισε μόδα, να πηδούν οι μη γυμνοι από τα παράθυρα, απίθυνε ο δήμαρχος της Βοστόνης. Δεκάδες βίντεο έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο με τους πρωταγωνιστές να απολαμβάνουν ρυψοκίνδυνα βούτια στο χιόνι. Για το πέρασμα δύο ισχυρών κυκλώνων ετοιμάζονται οι κάτοικοι στη Βόρεια Αυστραλία. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για καταρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους, ταχύτητας ακόμα και 260 χιλιόμετρων την ώρα. Την Πτολεμαϊδα επισκέφθηκαν, κυρίες και κύριοι, γιατροί του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone, προκειμένου να εξετάσουν και να εμβολιάσουν δωρεάν τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Πόσο λένε, είπαμε. Στην Πτολεμαϊδα βρέθηκαν το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου οι γιατροί του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone για να εξετάσουν και να εμβολιάσουν δωρεάν τα παιδιά που λόγω οικονομικών ή κοινωνικών δυσκολιών δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Είναι 4-5 γιατροί από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εμβολιάζουν τον κόσμο, κάνουν ελέγχους οδοντιατρικούς και γενικά παθολογικούς. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και εμείς είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς σαν Δήμος που τους φιλοξενούμε σήμερα. Η κινητή παιδιατρική και οδοντιατρική μονάδα που δημιούργησαν οι γιατροί του κόσμου με την υποστήριξη της Vodafone προσφέρει τις επιστημονικές της υπηρεσίες από το 2003. Έως σήμερα, δεκάδες χιλιάδες παιδιά ηλικίας 4 έως 12 ετών έχουν δεχθεί τη φροντίδα της σε 30 νησιά και 45 νομούς της Ελλάδας. Εξετάσαμε 57.000 παιδιά σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Από το Σεπτέμβριο του 2012, η κινητή παιδιατρική και οδοντιατρική μονάδα πραγματοποιεί διήμερες δράσεις σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από τις δράσεις έχουν εξεταστεί μέχρι σήμερα συνολικά 5.329 παιδιά, από τα οποία 4.006 επισκέφθηκαν παιδίατρο, 3.298 εξετάστηκαν από οδοντίατρο και 2.231 εμβολιάστηκαν. Η προσπάθεια της Vodafone και των γιατρών του κόσμου ενισχύεται με τη συμμετοχή του Sky, με σκοπό ακόμα περισσότερα παιδιά να ενημερωθούν και να λάβουν τη φροντίδα της κινητής μονάδας. Να καλησπέρισω τώρα την Κατερίνα Χριστοφιλίδου. Καλησπέρα, Σία. Ένα λατομείο αδρανών υλικών έχει ξεσηκώσει ένα ολόκληρο χωριό στην Άξο, λοιπόν. Οι κάτοικοι υπέγραψαν μαζικά καταγγελίες, ζητώντας από τον δήμαρχο του νησιού να ανακαλέσει τη θετική εισήγηση για τη λειτουργία του λατομείου, που είναι σε αρχαιολογικό χώρο και σε περιοχή Natura. Ακριβώς. Διαμαρτύρονται γιατί αγνοείται προκλητικά, όπως λένε, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητά την πάυση λειτουργίας του λατομείου από το 2007. Επικαλούνται τη σπουδαιότητα του αρχαιολογικού χώρου και υπάρχει ο αρχαίος ναός της Δήμητρας και κάνουν έκκληση σε Περιφέρεια και Υπουργείο Πολιτισμού, έστω και την ίστατη ώρα, να μην εγκρίνουν την αδειοδότηση. Την αρμονία του τοπίου στο Σαγκρί της Νάξου, μέσα σε αρχαιολογική και προστατευόμενη Natura περιοχή, όπου βρίσκεται ο αρχαίος ναός της Δήμητρας, από τους αρχαιότερους ναούς στον ελλαδικό χώρο, διακόπτει το νέο ελληνικό λατομείο αδρανών υλικών. Επί 15 χρόνια λειτουργεί χωρίς άδεια και παρά το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας διέταξε πάυση της λειτουργίας του το 2007, ο επιχειρηματίας τώρα διεκδικεί επέκταση της δραστηριότητάς του. Γενικά, το λατομείο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή, την καταστρέφει. Όταν γίνονται εξορίξεις, ολόκληρο το χωριό σύεται. Το Σαγκρί είναι χαρακτηρισμένο από τους ειδικούς ως ο Μιστράς του Αιγαίου, διότι έχει 36 βυζαντινά εξοκλήσια, έχει τον πολύ σπουδαίο αρχαίο ναό της Δήμητρας,
του 6ου π.Χ. αιώνα, στα πρότυπα αυτού του ναού έχει χτιστεί και ο Παρθενώνας. Και οι 500 κάτοικοι του Αγκρίου Νάξου υπέγραψαν κείμενο καταγγελίας, ζητώντας την οριστική απομάκρυνση του σπαστηροτριβίου. Ποιος το μεθόδευσε αυτό? Ο ίδιος που είναι επιχειρηματίας, το καταλαβαίνω. Ο δήμαρχος όμως που πήγε στο Συμβούλιο και το αποφάσισε και του έδωσε την άδεια μαζί με την τεχνική υπηρεσία, τι έγινε εκεί πέρα? Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι σαφής και διατάσσει κλείσιμο του λατομείου. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας, αλλάζοντας την επωνυμία της επιχείρησης και μετατοπίζοντας τη λατομική δραστηριότητα μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, εντός όμως δημοσίων κτημάτων, επιχειρεί να εξασφαλίσει την αδειοδότηση, βρίσκοντας σύμμαχο και τον δήμαρχο Νάξου που γνωμοδότησε θετικά. Ωστόσο, ο δήμαρχος από την πλευρά του σήμερα αρνείται να τοποθετηθεί δημόσια και παραπέμπει στο ίντερνετ. Και πάλι ότι η θέση μου είναι δημόσια. Άμα ανοίξετε το ίντερνετ και δείτε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γράφει και η θέση μου κατά τα μέσα. Δημιουργεί απορία και γεννά ερωτηματικά πώς ο Δήμος Νάξου, παραβαίνοντας τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιλέγει να εισηγηθεί τη συνέχιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης η οποία έχει καταπατήσει και αποψηλώσει δημοτική περιουσία, υπό νέα επωνυμία, υπό βιτρίνα ουσιαστικά, ενάντια στη βούληση ενός ολόκληρου χωριού. Επί 15 χρόνια, ο τοπικός σύλλογος αγωνίζεται για το κλείσιμο του λατομείου, συλλέγοντας από τις υπηρεσίες όλα τα σχετικά έγγραφα και απευθύνοντας εκκλήσεις. Το ζήτημα κρίνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στις 20 Φεβρουαρίου και οι καταγγέλλοντες απευθύνουν ίστατη έκκληση. Καλούμε την περιφέρεια αλλά και τα αρμόδια υπουργεία στο πνεύμα της νέας διακυβέρνησης τιμιότητας και διαφάνειας να ελέγξουν την περίπτωση αυτή και να σκύψουν πάνω από τα προβλήματα της περιοχής. Σαφώς θα πρέπει κάποιοι να το ψάξουν το θέμα, γιατί κρύβονται διάφορα πράγματα από πίσω. Η τελευταία έκκληση που κάνουμε είναι στον Υπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Ξηδάκη, του οποίου την ευαισθησία γνωρίζουμε στα θέματα πολιτισμού, να σκύψει πάνω στο θέμα αυτό. Στα καλά νέα απόψε, 5 χρόνια από την εκτόξευση του ηλιακού παρατηρητηρίου. Ένα εντυπωσιακό βίντεο με εκπληκτικές εικόνες του ήλιου, τραβηγμένες από ειδικό δορυφόρο, έδωσε στη δημοσιότητα η NASA πριν από λίγες ημέρες. Ήταν 11 Ιουνίου του 2010 όταν εκτοξεύθηκε το πρώτο ηλιακό δυναμικό παρατηρητήριο, η αποκλειστική αποστολή του οποίου ήταν η παρακολούθηση και μελέτη του ήλιου σε βάθος χρόνου. Εορτάζοντας τη συμπλήρωση 5 ετών από την έναρξη του προγράμματος, η NASA μας φέρνει πιο κοντά στον αστέρα που δίνει ζωή στη Γη, με ένα βίντεο που παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα που έχει καταγράψει ο δορυφόρος από το μητρικό μας άστρο. Τα διαφορετικά χρώματα αναπαριστούν τα διάφορα μήκη κύματος, μερικές φορές αναμεμειγμένα και μερικές φορές μόνα, στα οποία το SDO παρατήρησε τον ήλιο. Ο δορυφόρος σε αυτά τα 5 χρόνια λειτουργίας, εκτός από τις χρήσιμες πληροφορίες που παρέχει στους επιστήμονες, έχει αποκαλύψει και πλήθος φαινομένων, ενώ έχει καταγράψει και εικόνες που κόβουν την ανάσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 2-0 από την Ντνίπρο στο Κίεβο στον πρώτο αγώνα της φάσης των 32 του Europa League. Ο Ουκρανικός σύλλογος προηγήθηκε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης με το δυνατό αριστερό σουτ του Κανκάβα. Η μπάλα βρήκε και στο Σαντάνα, πήρε φάλτσα και κατέληξε στην αριστερή γωνία της εστίας του Ρομπέρτο. 4 λεπτά αργότερα η Ντνίπρο πέτυχε και δεύτερο γκολ μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ροτάν και αφού η μπάλα πέρασε από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, ευνηδιάζοντας ξανά τον Ρομπέρτο. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο διαιτητής ακύρωσε γκολ του Μίτρογλου, υποδεικνύοντας επιθετικό φάουλ σε βάρος του Έλληνα επιθετικού. Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση στη ρεβάνς της 26ης Φεβρουαρίου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό την Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πρόκειται για τον διαιτητή και της περσινής αναμέτρησης μεταξύ των δύο αιωνίων στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα ο Λεβαδιακός κλήθηκε σε απολογία από τη Σούπερ Λίγκα για το χαρακτηρισμένο ως ύποπτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Βιωτία στα μέσα Δεκεμβρίου, το οποίο είχε ολοκληρωθεί με νίκη των Ερυθρόλευκων 2-1 στις καθυστερήσεις. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε να διευθύνει τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην προσεχή Κυριακή, όπως και στο περσινό ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Παρά το υπέρ του 3-0, ο Παναθηναϊκός είχε παράπονα από τον Σιδηρόπουλο σε εκείνον τον αγώνα, καθώς το 2-0 είχε μετατρέψει το φάουλ που είχε γίνει πάνω στον Τριανταφυλόπουλο σε πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, όμως ο Ντομίνγκες αστόχησε και δεν κατάφερε να ξαναβάλει την ομάδα του στο παιχνίδι.
Ο ίδιος διαιτητής έχει αποβάλει δύο φορές μέσα σε 10 μέρες φέτος τον Μέντες στους αγώνες του Παναθηναϊκού με Ξάνθη και Πανετολικό, ενώ το όνομά του έχει ακουστεί στις συνομιλίες του Μαρινάκη Μπέου, που έχει καταγράψει ο υπερκοριός της ΕΕΠ και βρίσκεται στη δικογραφία της υπόθεσης των στημένων αγώνων. Παρελθόν σε ντέρμπι έχει και ο ένας από τους δύο βοηθούς του Σιδηρόπουλου. Ο Αλέξανδρος Γρεβένης ήταν αυτός που υπέδειξε στον διαιτητή Καλογερόπουλο χέρι του Πέτριτς τη στιγμή που ο Τζαγκούν ετοιμαζόταν να εκτελέσει στον ντέρμπι του πρώτου γύρου, ενώ πριν από 10 ημέρες ήταν εκείνος που σήκωσε το σημαίακι για offside του Αραβίδη στον ντέρμπι Κυπέλου Ολυμπιακός ΑΕΚ. Εν τω μεταξύ, ο Όφη τιμωρήθηκε με το μίνιμουμ της ποινής που προβλέπεται από τον κανονισμό για τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Η κριτική ομάδα θα παίξει και κλεισμένο το θυρών το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της με το Μαθρακικό για την 26η αγωνιστική και θα καταβάλει χρηματική ποινή 25.000 ευρώ. Στις αγορές τώρα, μετά από σκαμπανεβάσματα, έκλεισε με άνοδο μιας μονάδας ο Γενικός Δείκτης. Μεικτά πρόσημα είχαμε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αντίστοιχη εικόνα πριν από λίγο και στη Wall Street. Στις ισοτιμίες τώρα, το ευρώ υποχωρεί 1 δολαρίου και γεν, άνοδος για το αμερικανικό νόμισμα σε σχέση με το γεν. Υποχώρησαν οι τιμές του αργού πετρελαίου, άνοδο κατέγραψε η τιμή του χρυσού. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα αρχίσει να ανεβαίνει από αύριο η θερμοκρασία στη χώρα μας. Από το Σάββατο αλλάζει και ο καιρός, θα επικρατήσουν νοτιάδες και την Κυριακή και βροχές. Και βεβαίως περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τις φωτογραφίες που εσείς μας στέλνετε στο skykeros.gr. Η πρώτη φωτογραφία είναι η Ιεράπετρα. Το χιόνι έφτασε μέχρι την Ιεράπετρα. Ο Μάνος έστειλε τη φωτογραφία. Χιόνισε λίγο και στη Σαντορίνη, Πασπάλα. Η Μάντι μας την έστειλε. Άλσος Βεϊκού σήμερα το πρωί από το Σπύρο. Και η τελευταία φωτογραφία είναι η φωτογραφία με το περισσότερο χιόνι στην Αράχοβα. Αράχοβα Meteo Group, skykeros.gr. Ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας και βλέπετε τον καιρό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, γενικά έθριο στενό καιρό στη χώρα μας, λίγη συννεφιά στα ανατολικά και μια πιθανότητα για λίγες βροχές το πρωί στην Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6, νότιο Αιγαίο 7, νότια ανατολικά πρόσκαιρα 8, με περαιτέρω εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα ως 11 βαθμούς, στη Δυτική έως 14 και στην υπόλοιπη χώρα έως 12 με 13 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρεια άνεμη 3 με 4 στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα από 1 έως 12 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη 3 με 4 το πρωί μέχρι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 1 έως 10 βαθμούς. Το Σάββατο τώρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Αργά το βράδυ, τη νύχτα δηλαδή προς την Κυριακή, θα αρχίσουν βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο νότιο 4 με 6 μποφόρ με ενίσχυση από το βράδυ, βόρειο στο Αιγαίο 3 με 5 και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 12 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα έως 13 με 14 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Την Κυριακή τώρα, βροχές πρώτα στα δυτικά που θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Θα εκδηλωθούν καταιγίδες που δεν αποκλείεται να είναι κατά τόπους ισχυρές, χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Θα ενισχυθούν και οι νοτιάδες στα πελάγια, 7 και τοπικά 8 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την καθαρή Δευτέρα να σας πω ότι ο καιρός θα είναι άστατος στη χώρα μας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι νοτιάδες 4 με 6 και στα πελάγια τοπικά 7 μποφόρ, η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νεότερα στοιχεία για τον καιρό. Καλό σας βράδυ. Το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε καθημερινά και μέσα από την ιστοσελίδα μας sky.gr. Όλες οι εξελίξεις στη σελίδα μας στο Facebook και στο account του Sky στο Twitter. CSI Miami αμέσως τώρα από όλους εμάς. Καλή σας νύχτα.